στο Επιμελητήριο Αρταρδίας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το Σεπτέμβριο, νομίζω, 2016, ψηφίστηκε ο νόμος περί της οργάνωσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού μικροαποδείτου, που είναι στη συνέχεια άλλου νόμου του 2012 και άρχισε η εφαρμογή του από τις αρχές του χρόνου. Καταφορούνται δηλαδή ηλεκτρονικά από αυτούς, από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει μια επιχείρηση, με την, σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, αν υπάρχουν στην επιχείρηση, ή στοιχεία των φορέων που δίνει η επιχείρηση τα απόβλητα για να τα επεξεργαστεί. Ήδη υπάρχει αυτή η διαδικασία του να κατατίθενται τα στοιχεία που παράγει κάθε επιχείρηση ετησίως. Εφαρμόζεται εδώ και 2 χρόνια ήδη, όπου η επιχείρηση καταθέτει τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια δοδοτούσα αρχή, σύμφωνα πάντα, όπως προκύπτει, είτε από τις πρώτες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, είτε από τις αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων. Το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, θα έλεγα, γιατί υπάρχει η καταχώρηση, η πληροφόρηση, η παρακολούθηση, η διασταύρωση στοιχείων σχετικά με, με τα απόβλητα των επιχειρήσεων και τη διαχείριση αυτών. Επίσης, επιταχύνει και βελτιώνει τις επιθεωρήσεις και τους περιβαλλοντικούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται από τις αρχές. Και η πολιτεία ευελπιστεί ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση γενικά της διαχείρισης των αποβλήτων και φυσικά και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως γνωστόν, όταν υπάρχει κάτι καινούριο, ένας καινούριος νόμος, ένα καινούριο προεδρικό διάταγμα ή μια υπουργική απόφαση, είναι απαραίτητο να υπάρχει ενημέρωση, πληροφόρηση των εμπλεκόμενων φορέων. Στη δική μας τώρα συγκεκριμένη περίπτωση για το ηλεκτρονικό μητρίο αποβλήτων, οι εμπλεκόμενοι φορείς από τη μία είναι οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις που παράγουν κάτι και έχουν απόβλητα, τα μέλη δηλαδή του επιμελητηρίου, και από την άλλη οι μηχανικοί, οι μηχανικοί ασφαλείας, γενικά οι μηχανικοί που ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις απαιτούμενες για αυτές τις επιχειρήσεις, τα μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Ο επιχειρηματίας ξέρει τι παράγει και ο μηχανικός είναι αυτός ο οποίος κωδικοποιεί και κατατάσσει τα στοιχεία που του δίνει ο επιχειρηματίας, τον συμβουλεύει, του δίνει κατευθύνσεις για πιθανούς τρόπους διαχείρισης ή προς τα που μπορεί να προωθήσει τα απόβλητα για περαιτέρω επεξεργασία. Γιατί εμείς τα μαθαίνουμε σαν επιχειρηματίες, τα μαθαίνουμε τελευταίοι αυτά τα στιγμή. Το Μάρτι μήνα ζούμε, ήρθε σε μια κινητικότητα ζούμε και ο ένας προσπαθούσε να μάθει από τον άλλον τι συμβαίνει και τι πρόστιμα πρόκειται να πέσουν και όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, για ένα θεσμό που είναι ουσιαστικός και συμβάλλει, ας πούμε, στην καθαριότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος, εμείς, επειδή δεν έχει υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση, δεν έχουν εκείνοι οι κατάλληλες ενέργειες, το μαθαίνουμε τελευταίοι και το μαθαίνουμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη του προστίμου που πρόκειται να πέσει. Αυτή ήταν η ιδέα λοιπόν και έτσι ξεκινήσαμε να καλέσουμε το Υπουργείο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί από ό,τι διαπίστωσα και οι μηχανικοί που ασχολούνται με ζητήματα ασφαλείας δεν είχαν και πολύ μεγάλη ενημέρωση που σημαίνει ότι δεν έχει λειτουργήσει αυτό το ζήτημα της διάκρισης μέσα από το Υπουργείο. Με ανυμοκολησία περιμένουμε να ακούσουμε. Σας παρουσιάσουμε το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, την διαδικασία εγγραφής και καταχώρησης και την διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Ας αρχίσουμε όμως με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη νέα για εσάς και τόσο ανθρωπική διαδικασία. Δεν είναι νέα η υποβολή των αιτήσεων εκθέσεων, υπήρχε από παλιά, απλά ήταν έντυπη. Πολλοί από εσάς την κάνατε, οι περισσότεροι δεν την κάνατε την υποχρέωση αυτή. Η υποχρέωση τώρα να είναι ηλεκτρονικά προέρχεται από το νόμο 4042 του 12 και το άρθρο 42, το οποίο τροποποιήθηκε το καλοκαίρι του 16 με το άρθρο 157 του νόμου 43-89 και το οποίο καθιερώνει το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων.
Στη συνέχεια αυτού του νόμου, αυτού του άρθρου της τροποποίησης, βγήκε η κυρία 43942-4026 του 16 το Σεπτέμβριο του 16, όπου ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 από το 12. Αυτή η κυρία τροποποιήθηκε στις αρχές του 17, με, ουσιαστικά δίνοντας μία τροποποίηση και παράταση στις ημερομηνίες υποβολής της έκθεσης και εγγραφής. Τι είναι όμως το ΙΜΑ? Το ΙΜΑ είναι το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων. Είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο στην ιστοσελίδα www.ipk.gr. Είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ουσιαστικά είναι ένα μητρώο για όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. Ποιοι όμως, οι οποίοι υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση? Θα δούμε στη συνέχεια τι εννοούμε με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΙΜΑ δεν είναι διαδικασία νομιμοποίησης, ούτε διαδικασία αδειοδότησης. Και δημιουργήθηκε για λογαριασμό του ΙΠΕΝ σε συνεργασία με το ΣΕΠΑΝ. Υπόχρεη εγγραφή στο ΙΜΑ λοιπόν είναι επιχειρήσεις και δραστηριότητες παραγωγή αποβλήτων που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δηλαδή, είτε έχουν ΑΕΠΟ, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε επιπιδέλτα, πρόκειται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Είτε θα έπρεπε να έχουν και δεν έχουν. Στη συνέχεια είναι οι αδειοδοτημένες αποθήκες και μονάδες παραλαβής αποβλήτων, οι αδειοδοτημένες συλλέκτες μεταφορής αποβλήτων, οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού και οι ΦΟΣΔΑ. Όσον αφορά τους Δήμους, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιους εκπροσώπους εδώ από Δήμους, οι Δήμοι είναι υπόχρεοι να κάνουν εγγραφή ως επιχείρηση οργανισμός και καταχώρηση των εγκαταστάσεών τους. Δηλαδή, είναι ούτως ή άλλως παραγωγή αποβλήτων, γιατί διαχειρίζονται τα απόβλητα των διοικητικών τους ορίων. Επίσης, έχουν δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Μπορεί να έχουν κάποιο μάσα, α πούμε, μεταφόρτωση απορριμμάτων, κάποιο δάι, κάποιο χιτ, εγκατάσταση επεξεργασία ρημάτων, πράσινα σημεία αν έχουν ή θα έχουν μελλοντικά οι περισσότεροι. Ενδεικτικοί κωδικοί ΕΚΑ, οι οποίοι συνήθως αφορούν τα δημοτικά απόβλητα, δηλαδή τον δημοτικό κάδο ή τον κάδο ανακύκλωσης, είναι ο 20.03.01 που αφορά ανάμεικταστικά απόβλητα, ο πράσινος κάδος, 15.01.06 που είναι η μεικτή συσκευασία, ο μπλε κάδος, 15.01.07 για άλλη συσκευασία, σε περίπτωση που έχουμε κύκλωσμα κάδο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα